ματιά όλοι μαζί εδώ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα διαβάσουμε μαζί. Καθημερινή για αρχή, κίτρινη κάρτα για ημετέρους, ανησυχία των δανειστών για διορισμούς και γενικούς γραμματείς στο δημόσιο. Το πρώτο θέμα εδώ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, Μαρία, το να λέγεται τώρα από πλευράς εταίρων ότι δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε, λέει, την κοινή λογική. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, κάνετε αυτή τη διαδικασία. Κάντε τη αδιάβλητη και με ικανούς ανθρώπους. Βάλτε αυτούς τους γενικούς γραμματείς, αλλά να είναι ευρύτερης αποδοχής, να είναι πρόσωπα που πραγματικά θα κάνουν τη δουλειά εκεί και όχι κομματόσκυλα. Και να το πω έτσι. Και όχι φίλοι και κολλητοί των υπουργών. Των εκάστοτε υπουργών. Όχι, σου λέει, οι δικοί μας θέλουν τους δικούς τους. Εδώ βλέπετε μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο από τη Βουλή του Κωσόβου, όπου έπεσαν δακρυγόνα, πάρα πολύ ωραία, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή στην Πρίστινα. Όλο αυτό έγινε για να διακοπεί η συζήτηση που διεξαγόταν για την επικύρωση μια συμφωνίας, τέλος πάντων, που αφορά τα σύνορα με το Μαυροβούνιο. Στη Σύνοδο Κορυφής το θέμα των δύο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας για τις τουρκικές προκλήσεις. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τι λέει λοιπόν η Αυγή σήμερα. Αναφέρεται στην υπόθεση Νοβάρτης και Κελπνό. Έκαναν φτερά 230 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του Κελπνό. Αποκαλυπτική κατάθεση Πολάκη στην εξεταστική. Μόνο το 2014 μοιράστηκαν 4,3 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα ενημέρωσης. Και έχει τον κατάλογο με τις χορηγίες και τα λοιπά προς τα μέσα ενημέρωσης το 2014 που κατέθηκε χθες στην εξεταστική και αποκαλύπτει σήμερα η Αυγή. Δρόμοι στρωμένοι με χρυσάφι. Σήμερα ξύπνησε η Αυγή. Το θέμα είναι προχθεσινό. Ειδική εκθέση του Ευρωπαϊκού λοιπόν Ελεκτικού Συνεδρίου που αναφέρεται στις υπερκοστολογίες, υπερτιμολογίες που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο. Και λέγεται μάλιστα, ρε παιδιά, είναι φοβερό το τι έχει γίνει στην Ελλάδα πάντως. 20 εκατομμύρια περίπου το χιλιόμετρο κόστιζαν κάποιοι από τους δρόμους που φτιάξαμε. 20 εκατομμύρια το χιλιόμετρο. Μπορεί να το διανοηθούμε αυτό. Πέφτουν από τα σύννεφα. Και μην ξεχνάτε και τις κατατμήσεις που γινόντουσαν στο έργο. Μην ξεχνάς, Δημήτρη, τις κατατμήσεις που γινόντουσαν στα έργα για να μπορέσει να βολευτεί πολλοί κόσμος και να μετέχει σε αυτό το πάρτι. Έτσι. Τον μεγάλο μέλλον. Για τη χρεοκοπία και για τα μνημόνια. Ναι, ναι. Δεν θα πρέπει να. Ριζοσπάστη για τη συνέχεια. Απειλή για το λαό τα σχέδια για μήνυ Σούδα στη Σύρο, κυβέρνηση Ηνωμένε Πολιτείε ΝΑΤΟ. Έντονη κινητικότητα των Αμερικανών για το ναυπηγείο και το λιμάνι του νησιού με σχεδιασμού που περιλαμβάνουν και στρατιωτική χρήση, λέει ο Ριζοσπάστη σήμερα. Πάμε στα νέα που έχουν ένα θέμα σήμερα για τον κύριο Μπαλαούρα. Και λέει συνταξιούχο ενό ανώτερου Θεού. Φωτογραφική τροπολογία για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα. Πώ τον εξαιρούν από τι μειώσει των συντάξεων για όσου εργάζονται και με νομοθετική ρύθμιση χάνεται το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Και αναφέρεται μάλλον. Από ό,τι έριξα μια οριζόντια ματιά, το δούμε και συνέχεια πιο αναλυτικά, στο γεγονός ότι εξαιρούνται οι πρώην εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Νομίζω σε αυτό εμπίπτει ο κύριος Μπαλαούρας και ίσως είναι ο μοναδικός που έχει αυτή την ιδιότητα. Γι' αυτό και λέει η εφημερίδα ότι πρόκειται για φωτογραφική διάταξη. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον κύριο Μπαλαούρα αργότερα να δούμε τι ισχύει και τι όχι, να δώσει και ο ίδιος μια απάντηση. Λέει ότι στο τέλος του 2016, για παράδειγμα, ο κύριος Μπαλαούρας είχε λάβει και τη 13η σύνταξη των 300 ευρώ, επειδή εμφανιζόταν στο σύστημα ως χαμηλός συνταξιούχος ο κύριος Μπαλαούρας. Θα δούμε και τα στοιχεία και στην πορεία. Πάντως, το έχει πρώτο θέμα σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Μάλιστα, αυτά λοιπόν και από εδώ. Έθνος, πώς θα πληρωθούν 43.833 εφάπαξ. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις. Το πρώτο θέμα εδώ. Και Νίκος Φίλης, παρενεινείο του Συντάγματος, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί, Δημήτρη, ανοίξαμε άλλα ζητήματα τώρα. Μετά δηλαδή τη συνάντηση που είχαμε στο Μαξίμου μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου, αμέσως προέκυψε ένα πολύ δύσκολο θέμα για τους δύο εταίρους. Ναι, είναι ένα θέμα βεβαίως το οποίο. Συνολικά, αν το δούμε, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, είναι μια. Δεύτερος τύπος για τη συνέχεια. Οι πίνακες με τα νέα ειδικά μισθολόγια. Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και στη Βουλή, αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου για τα αναδρομικά συνταξιούχων. Πάμε να δούμε τον φιλελεύθερο. Η αποκάλυψη της απάτης. Ευρωπαίοι και Δουνουτού και είναι την καθαρή έξοδο για τη συντάξη και το αφορολόγητο. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Νέο κούρεμα λέει στη συντάξη και μείωση του αφορολογήτου από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους απαιτούν οι δανειστές. 20 δις θα μειωθούν από τους συνταξιούχους, έτσι, ναι, ναι. Τις νέες περικοπές. Και Μητσοτάκης έρχονται εκλογές κάθαρσης και επανεκκίνησης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Φάγανε από τη γνωστή ταινία. Αποκαλυπτική κατάθεση Παύλου Πολάκη στην εξεταστική για το Κελπνό. Οι ιδιοκτήτοι αναζητούν 230 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν μεταξύ 2017 έως 2014. Το πρώτο θέμα σήμερα εδώ της εφημερίδας. Και σαφές μήνυμα Βρυξελών προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η Δημοκρατία, άθεο παραλήρημα Γαβρόγλου φίλη. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ δεν σέβονται τίποτα. Ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε τη δικαιοσύνη. Οι ύβρις προς τους δικαστές που έκριναν τις συνταγματικές αλλαγές στα νέα θρησκευτικά, κόλπα για να μην εφαρμόσουν την απόφαση. Θέμα αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανοίγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και απίστευτη απάτη με το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2. Θα είναι αργότερα εδώ ο κύριος Σταθάκης να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, να δούμε πού βρίσκεται. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Δεν το πάει καλά αυτό πάντως. Το εξοικονομώ, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Μέχρι στιγμής είναι φιάσκο. Εμάς και στο κανάλι παίρνει κόσμος και ρωτά συνέχεια τι γίνεται. Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τις εφαρμογές. Προσπάθησαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι να μπουν την ίδια μέρα μέσα στο σύστημα για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για αυτήν την ιστορία. Το ποντίκι, τελεσμένα επιδιώκει ο Ερντογάν. Ποιες περιοχές της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΣ παραχωρήθηκαν το 2012 από την Άγκυρα στη δική της εταιρεία πετρελαίου για έρευνα και εκμετάλλευση. Και βλέπεις τι λέει εδώ. Πρόβλημα, καπετανέι, μου λέει. Ο Ερντογάν εξέδωσε ναύτεξη για τα δερβενάκια και το χάνει τη γραβιά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε την εστία. Η Νουδού συζητεί για την επιρροή της Ρωσίας στη Μακεδονία. Κυριάκος, δεν θα επιτρέψω τη διάσπαση βορρά-νότου. Και δίπλα ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη υπέρ των θεσμών. Ελεύθερη ώρα. Εντάξει, ας προχωρήσουμε τώρα. Ελεύθερη ώρα σήμερα. Για να δούμε την Εσπρέσο όμως που έχει μια συνέχεια στο θέμα αυτό που έχει αναδείξει τις τελευταίες μια-δυο μέρες. Ήμαρ τον δέσποτα. Χωρίς ράσα χουφτώνει, λέει, την ερωμένη του. Γι' αυτό προχωρήσατε. Βέβαια, το χωρίς ράσα δεν ξέρουν αν είναι παιδιά αμαρτία. Μήπως προβλέπετε το χωρίς ράσα. Φοβάμαι τι θα είναι το επόμενο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Γιατί μας το πάει βήμα-βήμα. Πρώτα αύριο. Ότι υπήρχε ένα φλερτ. Μετά ναι, ναι. Βλέπεις που τώρα έχει προχωρήσει το πράγμα. Βλέπω εδώ με φωτογραφικό υλικό. Συνεχίζουμε με τη Στάρ. Γυναίκα ράχνη η Παπαδιά έψαχνε δολοφόνο για τον άντρα της. Ο 46χρονος εραστής φέρνει τα πάνω κάτω. Και ο Χάρος φλερτάρει την Κωνσταντίνα Δημητρικονόμου. Βεβαίως, το είδαμε πολύ αυτό σημαντικό. On camera, παιδιά. Και η Κωνσταντίνα είναι και υποψήφια πάλι προς αποχώρηση. Α, να το παραγωνίστησες, βλέπω χθες. Πρέπει να παρακολουθώ. Βέβαια, τα πάντα. Για να δούμε παρακάτω τον ταχυδρόμο. Ψυχρολουσία με το εξοικονομώ. Για φιάσκο μιλούν μηχανικοί στη Μαγνησία. Υποτίθεται ότι καλύφθηκαν, λέει, οι διαθέσιμοι πόροι μέσα σε 2 ώρες. Και υπάρχει αγανάκτηση των υποψηφίων. Πήγαιναν να μπουν μετά οι άνθρωποι και του έλεγαν ότι έχει καλυφθεί, τέλειωσε. Πότε σου λέει πρόλαβε κιόλα. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Τύπος Θεσσαλονίκης. Από το εφρωτήριο το 2019 στη Θεσσαλονίκη έκανε δηλώσεις χθες ο κύριος Μπουτάρης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που είπε ότι οι πρώτες αποτεφρώσεις θα γίνουν το πρώτο εξάμηνο του 2019. Άντε να το δούμε. Η ναυτεμπορική, σκληρό πόκερ Βρυξελών με το Δούνου του. Ο οδικός χάρτης λοιπόν για την τέταρτη αξιολόγηση και η στάση του Βερολίνου. Συνεχίζουμε με την Πελοπόννησο. Σχέδιο ειδωμένη για την παραλιακή. Σκοπός η φιλική εκένωση των κτηρίων μετά τη νέα τραγωδία. Παιχνίδια ζωής και θανάτου στην ακτή Δημαίων περιγράφουν οι πολίτες στην εφημερίδα. Η Ελευθερία μετά το σοκ μετράει δυνάμεις ο Τατούλης. Αρχίζει η έρευνα, δεν παρετείται η Αλιφέρη. Και θάρρος Μεσσηνίας, απεντόμωση και για ψόφιους χωριούς. Μας χρειάζεται και μεταφορικά αυτό. Ο κόσκινος λέει πάλι και συνεργάτες, βέβαια. Λοιπόν, ελεύθερα για Παρασκευή, Ανώλη. Λόγω προτέρου Δήμου Βίου. Πάμε. Για φως, πάμε, λοιπόν. Για αρχή, Ολυμπιακός, Ελλάς, Ευρώπη, γυναίκες και άντρες φέρνουν το Challenge Cup στον Πειραιά. Εφημερίδα Sport Time, στιγμές της δόξας σου. Τα κορίτσια επικράτησαν με 3-0 σε τις κράζοντα και με το ίδιο σκορ οι άνδρες νίκησαν την επίσης ρωσική Σουργκούτ. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους τελικούς του Challenge Cup σε άνδρες και γυναίκες. Συνεχίζουμε με τη Sport Day Magic, επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στον τελικό Challenge Cup, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, ένδοξη, θρύλε, ήλια μου, βασιλιά μου, στον τελικό του Challenge Cup και οι δύο ομάδες βόλεϊ του Πειραιά. Συνεχίζουμε με τη Live, Αλέξη θέλουν υπογραφές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε το μεγάλο ναι των ξένων συμπαικτών του για το τροποποιημένο Athens Alive ΟΑΚΑ, αλλά για να μπουν τώρα στην ΠΑΕ θέλουν υπογραφές. Όπως και υπάρχει πολλής δρόμος αυτή την υπόθεση ακόμα, δεν γίνονται τόσο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες. Εφημερίδα Πράσινη, ανένδοτοι και αποφασισμένοι, παραμένουν πιστοί στον αρχικό του σχεδιασμό, αλλά τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα τις εξελίξεις για να υπογραφεί το συντομότερο η συμφωνία με την κυβέρνηση και να ανοίξει αμέσως ο δρόμος για την απόκτηση του πακέτου μετοχών της ΠΑΕ. Συνεχίζουμε με την ώρα. Μεγάλες πόρτες, Μανώλο Χιμένεθ και Νίκος Λιμπερόπουλος μελετούν ήδη εν ώψη καλοκαιριού την ισπανική Next Generation και παίκτες που τα δικαιώματά τους ανήκουν σε μεγάλα κλαμπ της χώρας. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημερίζουμε και εμείς σύντομα.